βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σπυράκη, και στον κύριο Νίκο Παπά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μάλιστα έχουμε την τύχη να είναι και αρμόδιος τομεάρχης, ο οποίος εξέδωσε την ανακοίνωση για την οποία λέγαμε εδώ. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, κυρία Σπυράκη, θέλετε να το κάνουμε λίγο ανάποδα? Επειδή υπάρχει το θέμα αυτό, έχει μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, την οποία την έχει εκδώσει ο κύριος Παπάς, γιατί είναι αρμόδιος τομεάρχης. Να τον ακούσουμε. Μεταφορών και υποδομών. Τι λέει και αμέσως μετά να δώσουμε λόγο σε εσάς. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Δημοσιογράφος, εσείς το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κύριε Παπά, λοιπόν, να δώσουμε λόγο σε εσάς. Είναι πολύ σκληρή η φρασιολογία που χρησιμοποιείτε. Θα μας πείτε γιατί. Και θα απαντήσετε και σε αυτό που έλεγα πριν, ότι αν τώρα είχαμε μια διπλωμένη Νταλίκα, λέω τώρα εγώ, σε ένα σημείο της Εθνικής, εμείς οι τρεις εδώ, ο Γιώργος και ο Νίκος, θα λέγαμε γιατί δεν το σκεφτήκανε και δεν κλείσανε την Εθνική. Εγώ που τα πήγα μέχρι τη Μαλακάσα, είδα πολλές Νταλίκες πάντως να ταξιδεύουν μαζί μου. Διπλωμένες. Δεν απαγορεύτηκε η κίνηση. Ναι. Όχι, όχι. Δεν απαγορεύτηκε η κίνηση βαρέων οχημάτων, κύριε Ξενάκη. Ναι. Ήταν αυτό που θα έπρεπε να γίνει και δεν έγινε. Ναι. Και το μέτρο το ακραίο το οποίο επιλέγει η κυβέρνηση είναι το κλείσιμο της Εθνικής συνολικά. Δηλαδή έχει μία τάση να πηγαίνει στα ακραία μέτρα ακριβώς επειδή δεν έχει δείξει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται καταστάσεις και κρίσεις. Με την πανδημία μας κλείνει στα σπίτια μας και με το χιονιά κλείνει τους δρόμους. Δεν είναι λύση αυτή. Εγώ πήγα μέχρι τη Μαλακάσα και γύρισα και το οδόστρωμα ήταν μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω γιατί σήμερα έκλεισε η Εθνική λοιπόν. Έχετε κάποια εξήγηση? Δεν μπορεί να καταλάβει. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εδώ θα φανεί και τις επόμενες μέρες, αλλά είναι προφανές ότι ο κύριος Χρυσογοίδης επέλεξε ένα ακραίο μέτρο επειδή κάποιοι θεώρησαν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό το καιρικό φαινόμενο, το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι και τόσο ακραίο όταν το οδόστρωμα μέχρι τη Μαλακάσα είναι βατό απολύτως με ταχύτητες 100-110 χιλιόμετρα. Πάντως, κύριε Παπά, δεν λέω ότι το εννοείται, αλλά επειδή μπαίνει στη συζήτηση και μπαίνει και από το ρεπορτάζ, εννοείται η παραχωρησιούχος εταιρεία, μιλάμε για την ΕΟΔΟ, γιατί αυτή έχει την ευθύνη και τη συντήρηση του δρόμου, του συγκεκριμένου τμήματος και του αποχιονισμού της. Δηλαδή, εξυπηρετήθηκε, το λέω έτσι με πολύ, σε πολλά εισαγωγικά, η εταιρεία από την απαγόρευση. Καθαρά και ανοιχτά θα σας πω το εξής. Εγώ και ξέρετε πολύ καλά ότι αν είχα κάτι να πω και για τον παραχωρησιούχο θα το έλεγα. Ανέβηκα και κατέβηκα στη Μαλακάσα και είδα και χιονιστικά και αλατιέρες. Μπορούνε, γι' αυτό η ευθύνη λέω. Βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση. Ο παραχωρησιούχος σύμφωνα με τη σύμβαση έχει την υποχρέωση να κρατά το δρόμο σε λειτουργία και καθαρό και προσπελάσιμο από τα αυτοκίνητα. Η κυβέρνηση έκανε μία επιλογή η οποία είναι ανεξήγητη. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Δεν έχει αποτραπεί η κυκλοφορία των βαραίων οχημάτων. Άρα, όπως ανησύχησα και εγώ και ο κύριος Ξενάκης, μη διπλώσει καμιά ταλίκα. Απλά πράγματα. Και κλείνουν την Εθνική από τις 9 το πρωί. Χωρίς καμία προειδοποίηση. Κάνουν χθες ειδικές συσκέψεις και λένε ότι όλα είναι υπό έλεγχο και έχουν ενημερωθεί για την πορεία του καιρού και να μην ανησυχούμε για τίποτα. Χωρίς ειδοποίηση, χωρίς να λειτουργήσει το 112, κλείνει η Εθνική. Ναι. Και αν έκλεισε με τη δικαιολογία των προβλημάτων σε παράπλευρους δρόμους, υπονοούν ότι την ευθύνη την έχει η Περιφέρεια Αττικής. Μισό λεπτάκι. Εδώ ήθελα να μείνω λίγο πριν πάμε στην κυρία Σπυράκη. Ότι ο κ. Χρυσογοίδης, τον άκουσα με τα αυτιά μου το πρωί, είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι ο ίδιος, η ίδια Εθνική Οδός, αλλά το ότι κάποια αυτοκίνητα θα έπρεπε να βγουν σε παράπλευρες οδούς και το πρόβλημα θα υπήρχε εκεί. Δηλαδή βγαίνοντας έξω για Άγιο Στέφανο, για Καπανδρίτη, για Οροπό, για Μαρκόπουλο, για, δεν ξέρω να πω, προορισμούς που όπως ανεβαίνεις προς τη Μαλακάσα. Λέω εγώ, μέχρι να φτάσει στη Μαλακάσα και πιο κάτω. Πάντως ο κύριος Πατούλης. Ότι εκεί θα υπήρχε το πρόβλημα, αν κατάλαβα καλά. Πατούλης, αυτό τι δόγμα είναι όμως τώρα, για μισό λεπτό. Ναι. Δηλαδή όταν θα έχουμε χιονοπτώσεις, οι οποίες δεν κλείνουν την Εθνική. Θα κλείνουμε την Εθνική επειδή οι άλλοι δρόμοι δεν έχουν καθαριστεί. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό είναι μέρο ότι είναι δύο περιφέρειες που εμπλέκονται. Είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας. Η Περιφέρεια Αττικής, το βασικό της όρχο και όλο το αλάτι που προμηθεύει και τους δήμους, τον έχει στο Καπανδρίτη. Δηλαδή, σπάνια αυτές οι προσβάσεις κλείνουν, γιατί έχει μηχανισμό εκεί, όποια διοίκηση και να είναι. Εγώ θα πω δύο πράγματα που είναι. Πρώτα απ' όλα, αυτό με τις νταλίκες, ναι. Δεν ισχύει. Ακούσαμε πριν από λίγο τον εκπρόσωπο της Τροχιάς που ότι δεν είχε. Τα βαρέα οχήματα απαγορευόταν η κυκλοφορία τους.
Εντάξει, τώρα μην δουλεύουμε. Μην δουλεύουμε. Είδα με τα μάτια μου, τι μου λέτε τώρα. Δεν ξέρω αν ήταν μετά τις 9. Έχω ανεβάσει στα social media, με συγχωρείτε πάρα πολύ. 7 η ώρα έκλεισε, κύριε Παπά. Μήπως ήταν πριν τις 7. Πότε έκλεισε. Μπορείς να νωρίτερα πριν κλείσει η εθνική. Α, ήταν πριν τις 7. Αυτό είπε τουλάχιστον η αρχή. Άρα η ανησυχία μας πριν τις 7 υπήρχε. Εγώ σας λέω τι είπε ο Παπά. Στο δεύτερο κομμάτι, να τελειώσουμε. Να θυμηθώ ότι το 17 που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν μείνει οι οδηγοί μέσα 7 ώρες όταν δίπλωσαν οι Ιταλίκες. Στην ίδια εθνική οδό. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι καλύτερα. Καμία σχέση απολύτως δεν είχε το ένα, καιρικό φαινόμενο, δεν είχε καμία σχέση με το σημερινό. Το φαινόμενο το μεγαλοποιείται το καιρικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή έχει μεγαλοποιηθεί μέχρι στιγμής, είναι προφανές. Όταν πηγαίνεις και έρχεσαι στη Μαλακάσα χωρίς πρόβλημα, σας λέω πήγαμε με 100 χιλιόμετρα και γυρίσαμε. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Σπυράκη. Κυρία Σπυράκη, ο λόγος σε εσάς. Και θα πάμε σε λίγο, θα δούμε και να τον κάνω και ένα ερώτημα. Κάνε και την ερώτηση για την οικονομία τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός προχτές στο Sky μίλησε για υπουργούς που βιάζονται και βγαίνουν και προτρέχουν σε διάφορα θέματα. Και υπονόησε δύο υπουργούς από το ρεπορτάζ που προέκυψε ποιοι είναι. Ο κ. Χρυσοοίδης μόνος του πήρε την απόφαση, θεωρείτε, ή έχετε πληροφόρηση. Ήταν στη συνεννόηση με αυτό που λέμε επιτελικό κράτος. Μια καλησπέρα στον κύριο Γεγέργο που είναι μαζί μας, στον κύριο Βασίλη και τον βουλευτή Κινάλ, του κινήματος αλλαγής. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, Μαρία, κύριε Σπυράκη, συγγνώμη. Και Μαρία, και στο Μαρία απαντάω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσω από όσα είπε ο κ. Παπάς, γιατί έχει σημασία μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση να μιλήσουμε και για τη θεσμική εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε σε αυτούς που έχουν ολόκληρη την εικόνα. Η κυβέρνηση όφιλε και έκανε καλά να λάβει προληπτικά μέτρα. Και τα προληπτικά μέτρα έπρεπε να ληφθούν γιατί είχαμε πολύ κακό προηγούμενο στη διαχείριση μεγάλων και δύσκολων και πολύ έντονων καιρικών φαινομένων. Και αυτές οι συνθήκες που δημιουργούνται είναι πρωτόγνωρες, όχι μόνο για την Ελλάδα, στην οποία καλώς κακώς δεν χιονίζει και όλο το χειμώνα. Ακόμη και εδώ που βρίσκομαι, είχαμε σοβαρότατα προβλήματα στην κίνηση εξαιτίας αυτού του πρωτόγνωρου φαινομένου που σάρωσε όλη την Ευρώπη. Άρα η κυβέρνηση καλώς έκανε και πρόλαβε. Πολύ καλώς. Και όπως χαρακτηριστικά είπατε για το παράδειγμα τη διπλωμένη Ιταλίκα, το οποίο έχω ζήσει στην προηγούμενη επαγγελματική μου ζωή χρόνια συζητώντας τη διπλωμένη Ιταλική στην Εθνική, και για το οποίο καλά θα κάνει να μην περηφανεύεται η πλευρά του κ. Παπά, διότι είναι προφανές ότι η επίδοσή τους στη διαχείριση της κακοκαιρίας, το θύμισε πολύ ωραία ο κ. Ελευθερόπουλου, έχει κριθεί και έχει καταγραφεί. Και δεν είναι ώρα να την ξαναρχίσουμε από την αρχή. Και επειδή, κ. Καραμέρο, δεν ήθελα καθόλου να αποφύγω το ερώτημά σας, κοιτάξτε, οι υπουργοί έχουν ευθύνη. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ο κ. Χρυσοχοίδης έλαβε αυτή την απόφαση. Αυτό έχει στο τέλος της μέρας σημασία. Ότι ανέλαβε αυτή την απόφαση, έλαβε αυτή την απόφαση διότι ήθελε προφανώς να προλάβει τα χειρότερα. Και η απόφαση αυτή φαίνεται πως αποδίδει. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ούτε σταματημένα οχήματα στη μέση του δρόμου βαρέα οχήματα. Είχαμε μια προληπτική απαγόρευση των βαρέων οχημάτων, όπως ξέρετε. Και κυρίως αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν άνθρωποι. Γι' αυτό δεν θέλετε να μιλήσουμε. Ποια είναι η απόφαση. Εγώ ρωτήσω αν είναι στην κεντρική γραμμή, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι μια δική του απόφαση. Μου απαντάτε όμως. Έχει μόνο παραπολιτικά χαρακτηριστικά το αν τηλεφώνησε ή όχι στο Γεραπετρίτη πριν ανακοινώσει ότι θα κάνει το κλείσιμο της Εθνικής Οδού. Ή έχει να κάνει δεν είναι παραπολιτική. Είναι. Κυρία Σπυράκη, λοιπόν, με βάση τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο κ. Χρυσοχοίδης είναι ένας πολύ αποτελεσματικός υπουργός και έκανε πάρα πολύ καλά. Με βάση τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είναι ένα πολύ κομβικό ζήτημα και αναφέρθηκε εκτενώς για το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Και σας ρωτάω αν είναι με τη νέα γραμμή της κεντρικής λήψης των αποφάσεων ή στο πλαίσιο αυτών που είχαμε συνηθίσει. Εγώ δεν κρίνω αν είναι αποτυχημένη ή επιτυχημένη. Θα φανεί στην πορεία. Εγώ να συμπληρώσω απλώς, κυρία Σπυράκη, το εξής. Αν κατάλαβα καλά από τον κύριο Παπά, λέει ότι είναι η εύκολη λύση αυτή. Δηλαδή, πώς λέτε, είπε χαρακτηριστικά παράδειγμα. Λέει, πανδημία, κλείνω τον κόσμο μέσα και έτσι την αντιμετωπίζω. Όπως έγινε στο πρώτο κύμα που πήγαμε πάρα πολύ καλά. Τώρα πέφτει λίγο χιόνι, όχι τόσο πολύ, εν πάση περιπτώσει όσο άλλες φορές. Έτσι καταλαβαίνω, λέει ο κ. Παπάς. Κλείνετε τους δρόμους και έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχουν προβλήματα. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μετακινηθήκαν, ενώ θα μπορούσαν να μετακινηθούν θεωρητικά, αν το σχέδιο ήταν λίγο πιο οργανωμένο. Αυτό καταλαβαίνω τι λέει ο κ. Παπάς. Στην περίπτωσή μας έχουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο και η πρόληψη νομίζω βοηθά. Όπως και στην περίπτωση των ενδείξεων που είχαμε για το τρίτο κύμα, ήταν σαφές ότι χρειαζόταν οπωσδήποτε να περιοριστεί η κινητικότητα στις ομάδες 20 με 60, σε εκείνη την ηλικιακή ομάδα η οποία έχει και τη μεγάλη κινητικότητα και η οποία δεν φαινόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι πειθαρχούσε στα προηγούμενα μέτρα. Ήταν λοιπόν απαραίτητο να προχωρήσουμε στη διαβάθμιση του μέτρου αυτού. Μάλιστα. Και με πρόληψη αντιμετωπίσαμε και την προηγούμενη κατάσταση και τώρα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε αυτά
που είναι εξωγενείς παράγοντες, που είναι παράγοντες που δεν εξαρτώνται από επιμέρους πολιτικές αποφάσεις ή πολιτικό προσανατολισμό, μπορούμε να έχουμε ένα μίνιμουμ πεδίο συνεννόησης και είμαι σίγουρη ότι και ο κ. Παπάς και ο κ. Κεκέρογλου μπορεί να τα ακούσει. Για να δούμε στον κ. Κεκέρογλου, λοιπόν, μια που τον αναφέρατε, να πάμε στον κ. Κεκέρογλου να μας πει εκείνος την τρίτη ματιά πώς βλέπει το πράγμα το οποίο έχει εξελιχθεί το τελευταίο 24ωρο και έχουμε και ένα ακόμα 24ωρο, δεν τελειώσαμε. Ανάλογα με την ένταση των φαινομένων, προβλέπεται και το πλήσιμο των δρόμων. Αλίμονο, αν δεν προβλεπόταν. Ναι. Όμως εδώ πρέπει να δούμε ότι τις προηγούμενες ώρες και. Δεν ακούω μέρες... καθόλου, με συγχωρείτε. Α, να το φτιάξουμε αυτό, αν μπορούμε. Ο κύριος Παπάς λέει ότι δεν ακούει και καλό είναι να ακούει, εφόσον. Τις προηγούμενες ώρες και μέρες, αν με ακούτε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Σας ακούει, σας ακούει. Διαβεβαίνουν η κυβέρνηση ότι είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να μην πλήσουν οι δρόμοι. Ναι. Και όχι μόνο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Προκάλεσε λοιπόν σύγχυση και αναστάτωση με αυτήν την απόφαση, αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί ένα χρόνο περίπου τώρα για την πολιτική προστασία. Το μόνο που έχει γίνει είναι η στελέχωση στην κορυφή, δηλαδή το Υφυπουργείο. Υπήρξε αυτή η πολιτική αναβάθμιση στο κεντρικό επίπεδο. Περιφερειακοί διευθυντές πολιτικής προστασίας δεν έχουν ακόμα επιλεγεί, συντονιστές όπως λέγονται, και είναι ένας χρόνος τώρα αυτή η εκκρεμότητα. Εάν δούμε λοιπόν ότι για θέματα που μπορεί να υπάρχει πρόληψη και προετοιμασία, ούτως ώστε να λειτουργούν οι δρόμοι, να αντιμετωπιστούν ακραία καιρικά φαινόμενα, τώρα μάλιστα που υπάρχει και η πρόγνωση ακριβής, μάλιστα είναι ελαφρύτερο από ό,τι είχε προβλεφθεί το κύμα, τουλάχιστον μέχρι την ώρα, έτσι, και εύχομαι να εξελιχθεί και έτσι. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα της προετοιμασίας και δεν αξιοποιείται προκειμένου να έχουμε ασφαλή κίνηση, οδηγούνται στην εύκολη απόφαση του κλεισίματος. Βεβαίως να πούμε ότι αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν. Τα ίδια έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν, σε περιπτώσεις του 17 που αναφερθήκατε. Ναι. Έχουμε δει βεβαίως και περίπτωση πολύ παλιότερα που έκλεισε και δεν μπορούσε να περάσει με το δίπλωμα των Ιταλικών. Οπότε η μη προετοιμασία, η μη λειτουργία του μηχανισμού συνολικά οδηγεί σε μια απόφαση, λέει τα κλείνουμε για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Δεν είναι όμως αυτός ο σκοπός να έχουν πολιτικά κεφάλια. Άρα καταλαβαίνω ότι είστε πιο κοντά στην άποψη του κ. Παπά, γιατί ο κ. Παπάς πάνω κάτω αυτό είπε. Αυτό είπε. Καλά, δεν αποδέχτηκε του 17 ο κ. Παπάς. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Είπε τι έγινε σήμερα. Βλέπει μόνο τα λάθη των άλλων. Τα δικά τους δεν τα βλέπουν και αυτοί. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι χρειάζεται ολοκλήρωση του θεσμού της πολιτικής προστασίας και να, αν κάνουν όλη τη δουλειά τους από πλευράς πρόληψης, δεν θα χρειάζεται να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Και τώρα ελήφθη, ενώ διαβεβαίωναν τις προηγούμενες ώρες και μέρες ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι σαφής το τοποθέτηση του κ. Κεκέρογλου και μια που είμαστε στο κ. Κεκέρογλου, δεν ξέρω αν έχει κάποιος να παρέμβει να πει κάτι, να μήπως φύγουμε από το θέμα αυτό. Να θυμίσω απλά, επειδή ο κ. Κεκέρογλου είναι στο κίνημα αλλαγής, ότι μια ανάλογη κατάσταση είχαμε το Φεβρουάριο του 2009, πριν την αλλαγή τότε της κυβέρνησης, επί Υπουργείας στο Δημόσια Τάξη του Γιώργου Φλωρίδη. Είχε μόλις αλλάξει τον κύριο Χρυσοχοίδη. Αν θυμάστε που είχε πάει ο Γιώργος Παπανδρέου και χαιρετούσε. Το 9 ήταν κυβέρνηση Φεβρουάριο η Νέα Δημοκρατία. Το 8. Το 4, με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Το 4. Το Φεβρουάριο του 4. Και το Μάρτιο ανέλαβε ο Κώστας Καραμαλής. Έτσι. Το 4, μπερδεύτηκα εγώ με τη χρονιά. Και είχε πάει ο Γιώργος Παπανδρέου, θυμάστε που χαιρετούσε κόσμο και αυτοκίνητα τα οποία είχαν μείνει στο χιόνι. Θέλω να πω ότι αυτά τα έχουμε ξαναδεί, αλλά επειδή μου στέλνουν μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη συζήτηση. Αλλά από τότε υπάρχουν κάτι υποχρεώσεις που έχουν νομοθετηθεί και της εταιρείας και της πολιτείας. Αυτό είπαμε στην αρχή επίσης. Το στοίχημα πάντα, και νομίζω ότι η κυρία Σπυράκη παρακολουθεί και όλη την Ευρώπη, είναι να μένουν οι κεντρικές αρτηρίες των κρατών, δεν μιλάμε για μια πόλη εδώ, ανοιχτές. Έτσι. Αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια. Το αν βέβαια αποτύχει η προσπάθεια και κλείσει, εντάξει, αλλά εδώ δεν έγινε η προσπάθεια. Τώρα, συγγνώμη κυρία Σπυράκη, επειδή επιμένουν σε αυτό εσείς, επειδή περνάτε ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου σας πλέον στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες όμως κυρίως. Οι δρόμοι κλείνουν εκεί, έτσι, βέβαια είναι Βόρεια Ευρώπη, δεν συζητάμε, έτσι, δεν είναι οι ίδιες συνθήκες σε καμία περίπτωση. Πότε κλείνουν οι δρόμοι, μια κεντρική εθνική οδός στο Βέλγιο για παράδειγμα? Κοιτάξτε,
υπήρξαν πολλά προβλήματα και σε αυτή την κακοκαιρία τώρα. Δηλαδή υπήρχαν προβλήματα και στις οδούς εδώ δίπλα, στις οδούς δηλαδή που διασχίζουν την πόλη. Είχαμε τέτοιου είδους προβλήματα εδώ στην κίνηση. Εξαιτίας ναι. του ότι προφανώς καταλαβαίνετε ότι όλοι οι μηχανισμοί πιέζονται πάρα πολύ εξαιτίας της πανδημίας. Ναι. Υπήρχαν προβλήματα διαχείρισης. Γιατί εδώ οι αρμοδιότητες είναι εντελώς αποκεντρωμένες και όπως αντιλαμβάνεστε από την καθαριότητα μέχρι τη διατήρηση των δρόμων μέχρι όλα αυτά, φτάνουν όλα αυτά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές φορές ακόμη και τα πιο οργανωμένα συστήματα του κόσμου να ρετάρουν. Μάλιστα, έχουν ρετάρει και κυρίως δηλαδή, συστήματα. Με τα λόγω γνώσεως δεν μπορούσαμε να βγούμε να πάμε στο γραφείο εξαιτίας του ότι οι δρόμοι στην πόλη δεν ήταν προσπελάσει. Λοιπόν, όχι κύριε Παπά. Εκτός ναι. πόλεως. Ακούσατε και τον κύριο Γεγέραλου και ακούσατε και την κυρία Σπυράκη. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποιο σχόλιο και να προχωρήσουμε λίγο στην επικαιρότητα την υπόλοιπη. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο από αυτό, ναι. Νομίζω ότι όσον αφορά την κριτική του στην κυβέρνηση και ο κύριο Γεγέραλου ήταν λογικό. Είναι η λογική την οποία βιώσαν όλοι οι Έλληνες πολίτες που είδαν χωρίς προειδοποίηση να κλείνει η εθνική οδός το πρωί. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Προτιμώντα οι ακραίες λύσεις παρά η διακήρυξη της κρίσης. Να αλλάξουμε θέμα και πάμε στο μεγάλο θέμα της πανδημίας. Γιατί εσείς το θέσατε το μεγάλο θέμα της πανδημίας, ξεκινώντας την κουβέντα αυτή. Είπατε ότι η κυβέρνηση στο θέμα της πανδημίας τι έκανε, έκλεισε τον κόσμο μέσα για να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή το ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί πάντα έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης σε καλή κατάσταση. Σε ό,τι και να μετρήσουμε, σε αυτά τα μεγέθη που βλέπουμε σε μέσους όρους, είμαστε στο μέσο και πιο πάνω. Και στους εμβολιασμούς και στον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύονται και στους νεκρούς, που είναι ένα δυσάρεστος απολογισμός, βέβαια θλιβερός απολογισμός, αλλά αναλογικά δεν έχει πάει καθόλου άσχημα όλο αυτό τον τελευταίο χρόνο. Να συνεννοηθούμε για το εξής, κύριε Ξενάκη. Στο πρώτο κύμα της πανδημίας, αυτό που μετρήθηκε και έφερε αποτελέσματα ήταν το γεωγραφικό ανάγλυφο και η θέση της κάθε χώρας στο χάρτη και η συνεπακόλουθη κινητικότητα των πληθυσμών και η πειθαρχία του κόσμου στα μέτρα περιορισμού της κινητικότητας. Στο δεύτερο κύμα, στο πρώτο κύμα τα πήγε πολύ καλά η Ελλάδα. Στο δεύτερο κύμα μετρήθηκε η απόκριση των κυβερνήσεων στην πανδημία και στο γεγονός ότι γνώριζαν άπαντες ότι θα έρθει και δεύτερο κύμα. Και εκεί δυστυχώς αρνητικά πήραμε το πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Δεν είμαστε σε καλή θέση λοιπόν στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Η Ελλάδα πήγαινε πάρα πολύ χαμηλά. Έγινε εκεί πέρα μια διαχείριση η οποία ήταν πολύ κατώτερη των περιστάσεων και γι' αυτό πληρώνουμε τίμημα. Το ερώτημα είναι απλό. Ζούμε το προανάκρουσμα του τρίτου κύματος. Πόσο πιο έτοιμη είναι η χώρα από τον περασμένο Σεπτέμβρη? Ναι. Τι έχει συμβεί? Πόσοι υγειονομικοί έχουν αναλάβει υπηρεσία? Πόσα παραπάνω κρεβάτια μέθα έχουμε που μας λένε αυτή τη στιγμή ότι η Αττική είναι στο 75% με 80%? Απλά ερωτήματα. Καμία προετοιμασία και εκεί. Και lockdown, προσέξτε. Ναι. Πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν. Lockdown. Επειδή δεν έχουν κάνει καμία προετοιμασία λοιπόν, επειδή αργήσανε να ενσωματώσουν και διάφορα φάρμακα στα θεραπευτικά πρωτόκολλα, επιλέγουν το lockdown και ανόητες επιλογές τύπου κλείσιμο στις 6 το απόγευμα για το Σαββατοκύριακο. Μισό λεπτό. Τελεία. Για να κάνουμε έτσι πιο ζωηρή την κουβέντα. Κυρία Σπυράκη, ακούσατε τον κύριο Παπά τη, σα είπα, για να ακούσουμε και εσάς. Κοιτάξτε, αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω και το λέω αλήθεια είναι γιατί άνθρωποι σαν τον κύριο Παπά που έχουν. Μισό λεπτό, γιατί νομίζω ότι χάσαμε. Αν μπορούμε να τρέχουμε τηλεφωνικά τουλάχιστον. Λοιπόν, δεν την έχουμε την κυρία Σπυράκη. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα τη τηλεφωνήσουμε την κυρία Σπυράκη. Κύριε Γεγέραλου, θέλετε να πάρετε στο λόγο μέχρι να έχουμε ξανά την κυρία Σπυράκη που έχουμε μια δυσκολία? Βεβαίως. Α, ξεκόλλησε. Βεβαίως. Την έχουμε. Πολύ ωραία. Μισό λεπτό. Σας ακούμε μια χαρά. Σας ακούμε. Γίνονται κάποιες διακοπές. Τι να κάνουμε τώρα με τα Skype που έχουμε μάθει. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την υπόθεση της πανδημίας ως ένα τοπικό ή ένα εθνικό ζήτημα. Και γιατί το λέω? Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε εξαιρετική θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ο αριθμός των ΜΕΤ από 580 που παραλάβαμε επί ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεπεράσει τις 1.200. Όλες οι ευρωπαϊκές, μα όλες οι ευρωπαϊκές χώρες καταφέρνουν... Συγγνώμη, κυρία Σπυράκη. Καταλαβαίνω, αλλά κύριε Παπά, αλλά τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αριθμή. Αλλά επιτρέψτε μου, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούν σε ένα σύστημα ακορντεών με άνοιξη και κλείσε διαδικασία. Και οι εμβολιασμοί, αναλογικά με τον πληθυσμό στην Ελλάδα, πάνε σε έναν πολύ καλό ρυθμό, γιατί όπως ξέρετε τα εμβόλια έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει κλίδα κατανομής ανάλογα με τον πληθυσμό.
προβλήματα στη διευθέτηση και στη διαχείριση των υπηρεσιών Αιγύπτου. Προβλήματα σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, ειδικά κλάδων όπως οι εστίασεις που πλήττονται πάρα πολύ, προφανώς Αιγύπτου. Η κυβέρνηση κάνει μια πολύ συνετή διαχείριση των χρημάτων, λοιπόν, γιατί τα χρήματα δεν είναι άπειρα και τα λεφτόδεντρα μπορεί να έχουν ξεραθεί μετά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Επειδή, κυρία Σπυράκη, διαθέτονται χρήματα πάρα πολλά και μάλιστα σήμερα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συνολικά δόθηκαν 7 δισεκατομμύρια στην επιστρεπτέα προκαταβολή σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έχουν δοθεί ήδη σχεδόν 6 δισεκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο. Έχει δηλαδή με την έννοια αυτή δοθεί στους δικαιούχους το μεγαλύτερο μέρος της πρόβλεψης για τις ενισχύσεις και η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Μάλιστα, αν είχαμε λοιπόν, κάνει, κύριε Ξενάκη, και κλείνουμε αυτό. Αν είχαμε εφαρμόσει τη σύσταση του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας μπροστά όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά κατά των γνωστών, μάλιστα, τώρα δεν θα είχαμε μαντήλια να κλάψουμε. Βάλτε μια τελεία, κύριε Παπά. Την ερώτηση θέλω να κάνω παπά. Θέλω να σα κάνω μια ερώτηση. Μισό λεπτό για να κάνουμε όμως και λίγο συζήτηση και θα πάω στον κύριο Γιώργο Γκέρο, να σα αδικήσω. Μια ερώτηση θέλω να κάνω, κύριο Παπά, να την ακούσουμε. Ναι, ναι. Η έπαρση με την οποία μιλάει η κυρία Σπυράκη είναι απολύτως αναντίστοιχη της πραγματικότητας. Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην ύφεση και επειδή η κυρία Σπυράκη είναι και στην Ευρώπη και τα ακούει τα πράγματα πώς πάνε και έρχονται, θέλω να τη ρωτήσω μία ερώτηση η οποία έχει δύο σκέλη. Πρώτον, πόσοι από την επιστρεπτέα προκαταβολή είναι να επιστραφεί αυτούς τους μήνες ή τους πρώτους μήνες της Άνοιξης. Διότι οι επιστρεπτέες προκαταβολές του 20 πρέπει να πληρωθούν φέτος. Ένα. Δεύτερον, είδαμε ένα δημοσίευμα, κυρία Σπυράκη, που λέει ότι η Ελλάδα ζητάει από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης να περάσουν μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Αυτό θα σημαίνει ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αποκλείεται από αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο. Είναι κάτι το οποίο έχει παραδεχτεί και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας. Ισχύει αυτό το δημοσίευμα? Δύο ερωτήσεις, η λοιπόν, θέση της Ελλάδας καταρχήν, είναι μεγάλη που περάσουν μέσα από τη συνέντευξη ο εκπρόσωπο τη Αξιωματική. Δεν κακό. Άμα έχετε και εσεί ερώτηση, κάντε την. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, στα θέματα των υποδομών, αλλά πολύ ο ρόλο μας είναι να ρωτάμε και εδώ και στη Βουλή. Ο παπάς έχει αποκτήσει. Εμένα προσωπικά δεν με πειράζει καθόλου. Οπότε, άμα δεν πειράζει εμά εδώ πέρα, αν μπορείτε, απαντήστε. Και ο ρόλος της αντιπολίτευσης αυτός είναι να καταλαβαίνετε ότι η διαχείριση τόσων κονδυλίων πρέπει να γίνει με βάση την επιλεξιμότητα των έργων, τα οποία πρέπει να είναι όρημα, πρέπει να είναι πράσινα, πρέπει να είναι ψηφιακά και συνεκτικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ισχύσει ο ισχυρισμός σας ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν θα πάρουν ενίσχυση. Ήδη η κυβέρνηση δημιούργησε όχημα ειδικού σκοπού για αυτές τις ενισχύσεις. Και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν κάλλιστα να μπουν στη διαδικασία αυτών των έργων μέσα από οχήματα ειδικού σκοπού και όταν τα μεγάλα έργα αυτά εκτελούνται ως συμμετέχουσες στην εκτέλεση αυτών των μεγάλων έργων. Άρα ο ισχυρισμός σας αυτός ο ίδιος δεν ισχύει. Σε ό,τι αφορά τις επιστρεπτέες, ξέρετε ήδη ότι το 50% είναι μη επιστρεπτέο, γιατί το έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση και η κυβέρνηση, το ξαναλέω, ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Νομίζω σε αυτή την περίπτωση ότι η αντιπολίτευση που κάνετε είναι μια αντιπολίτευση ανέξοδη. Είναι μια αντιπολίτευση που δεν λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά γεγονότα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα μόνη της αποφάσισε να δώσει προκαταβολές στο Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να πάρει νωρίτερα μπροστά η μηχανή και είναι μια από τις επιλογές του κ. Σκυλακάκη, η οποία χειροκροτείται εδώ στο Εξέλερ, είναι ένα γενναίο βήμα. Μάλιστα, θα τα καταφέρουμε, λοιπόν, κύριε Παπά. Πάμε, είναι τελεία, πολύ δύσκολο, αλλά θα τα καταφέρουμε. Κύριε Γκέρογλου, παρακαλώ, για να ακούσουμε και την άποψη του κύριου Γκέρογλου, αν τα πράγματα είναι τόσο καλά ή αν είναι τόσο άσχημα. Ναι. Όπως καταλαβαίνει κάθε πολίτης, δεν ισχύει ούτε αυτό που υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, ότι τα πήγαμε άριστα, ούτε βέβαια ότι είμαστε οι πρωταθλητές, οι χειρότεροι. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να απαντήσουμε, μη συγκρίνοντας με την Ευρώπη, είναι αν με βάση την εμπειρία της πρώτης περίοδου μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα. Ναι. Βεβαίως είναι η απάντηση, μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα αν δεν υπήρχε εφησυχασμός και ανεπάρκεια στο σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων. Και αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι δεν πρέπει να συνεχίζουμε να συζητάμε το πίσω, αλλά να το αξιοποιούμε για να προλαβαίνουμε το μπροστά. Και αυτό δεν γίνεται από την κυβέρνηση. Πρέπει η κυβέρνηση να δώσει βάση. Η κυβέρνηση είχε επιδοθεί σε μια άγωνη αντιπαράθεση με το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν αφορά το πραγματικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα θέλει προετοιμασία, κανόνες,
και βέβαια αξιοποίηση, αφού μιλήσανε και για τη στήριξη την οικονομική, όλων των πόρων και όχι ανάλωση. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην ανάλωση και στην αξιοποίηση. Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες, εκατοντάδων χιλιάδων, που είναι εκτός στήριξης. 400 περίπου χιλιάδες άνεργοι δεν έχουν στήριγμα από πουθενά. Δεν είναι εκτός επιδόματος ανεργίας, εκτός ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος, ναι, εκτός μακροχρονίων ανέργων. Το ίδιο συμβαίνει και πολλούς επαγγελματίες και μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δυστυχώς ικανοποιήθηκαν μεσαίες και πάνω πλην της επιστρεπτέας που έπιασε και πιο μικρές επιχειρήσεις. Πιο μικρές επιχειρήσεις. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν τώρα είναι να γίνει ένας ανασχεδιασμός των μέτρων, ούτως ώστε στοχευμένα να αξιοποιηθούν τα χρήματα, γιατί πραγματικά δεν είναι πεπερασμένα και γι' αυτό μιλάμε για αξιοποίηση εμείς. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε καταθέσει προτάσεις για λοιπόν τα θέματα με το μέτρο που έχει να κάνει λοιπόν, με, την, θερμή παράκληση, με αυτό που σας είπα, ότι δεν είναι πεπερασμένη η πόρη. Αλλά δεν μπορεί να μείνει και καμιά κοινωνική ομάδα χωρίς την ελάχιστη στήριξη. Λοιπόν, θερμή παράκληση, πολύ μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε και άλλα θέματα να κουβεντιάσουμε σε 2-3 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι στο διάλειμμα, επειδή ενημερωθήκαμε από συναδέλφους, ότι η απόψινή βραδιά είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολη για την Αττική από τη χθεσινή βραδιά. Όπως με ενημερώνουν, δεν χιονίζει μόνο στα βόρεια προάστια όπως είχαμε συνηθίσει, αλλά χιονίζει και στο κέντρο της Αθήνας, χιονίζει ακόμα και στα νότια προάστια της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Και αυτό δημιουργεί πολύ άσχημες συνθήκες κυκλοφοριακές, έστω και αν υπάρχει απαγόρευση αυτή την ώρα κυκλοφορίας. Τα πράγματα είναι ζόρικα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν λόγο, κανένα λόγο απολύτως να κυκλοφορούν, πρέπει να μείνουν στο σπίτι τους έτσι κι αλλιώς, όχι μόνο για την απαγόρευση, γιατί οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Να πούμε επίσης και την ευχάριστη είδηση, την οποία ανακοίνωσε νωρίτερα εδώ ο εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Χρονόπουλος, ότι ο 15χρονος, ο οποίος είχε χαθεί το απόγευμα στον Ημιτό, βρέθηκε πριν από λίγη ώρα από την Ελληνική Αστυνομία και τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες και είναι υγιείς, καλά και είναι μαζί με τους δικούς του ανθρώπους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τώρα, αφού τα είπα αυτά, θα πάω πάλι στον κύριο Παπά για να ξεκινήσω την κουβέντα μαζί του. Γιατί είπαμε για τη πανδημία. Αν θέλετε να πείτε κάτι, μπορείτε να το προσθέσετε. Θέλω να σας κάνω να ζητήσω ένα σχόλιο. Από ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ γνωστό και συνάδελφό μας κιόλας και εμπειρότατο, τον κύριο Ξηδάκη. Θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Σε μια διαδικτυακή συζήτηση αναφερόμενος στη Νέα Δημοκρατία, το λέω σε εισαγωγικά αυτό το οποίο είπε. Αυτή δεν είναι φιλελεύθερη, κόμμα, κολοδεξή είναι, συγγνώμη για τη φράση, αλλά αυτήν είπε, ερέη είναι. Το άκουσα με τα αυτιά μου πριν, δεν το διάβασα μόνο. Υπόθηκε λοιπόν από τον ίδιο. Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Υπάρχουν ανακοινώσεις από τη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Πολύ σκληρές ανακοινώσεις για ακραία και προσβλητικά αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ξηδάκης κλπ. Λοιπόν, την άποψή σας θα ήθελα. Ο κύριος Ξηδάκης είναι ένας εξαίρετος δημοσιογράφος. Έκανε βεβαίως μια λεκτική υπερβολή, η οποία πήγε να αποτυπώσει μια πραγματικότητα η οποία έχει να κάνει με τη διαρκή διολίσθηση της Νέας Δημοκρατίας σε ακραίες λογικές και πολιτικές. Είναι συστηματικό αυτό το πράγμα, γίνεται εδώ και κάποια χρόνια. Γι' αυτό και οι δεξιοί, οι ακραίοι δεξιοί, όπως ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης και ο Πλεύρης, έχουν περάσει από τη βιτρίνα στη διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας ως αντιπρόεδρος και ο άλλος ως κορυφαίος υπουργός. Είναι μια στρατηγική επιλογή του κύριου Μητσοτάκη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να βλέπουν οι μετριοπαθείς άνθρωποι του κέντρου, της κεντροαριστεράς, και να αντιλαμβάνονται ότι αυτό το κόμμα διολυσταίνει προς τον αυταρχισμό, ο οποίος συνδυάζει μια πλήρη διοικητική ανεπάρκεια και έναν ακραίο νεοφιλελευθερισμό στο οικονομικό πλαίσιο. Διορθώστε με, αρέσει κύριε Παπά αυτή η δήλωση. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση η απάντηση που δίνετε. Έχετε, είστε ένας άνθρωπος που έχει. Σας λέω, και είστε δημοσιογράφος κι εσείς, κύριε Ελευθερόγλου. Ναι. Εάν με καλούσα να σχολιάσω κάτι το οποίο εσείς είπατε, πάλι θα ήμουν πολύ μετρημένος. Σε κάθε περίπτωση όμως, λέω, εμείς έχουμε ακούσει τα εξαμάξεις από ορισμένους ακραίους της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους όχι μόνο τους περιθάλπτουν, αλλά τους αναδεικνύουν κιόλας. Τα έχουμε καταδικάσει λίγο. Σύνοτε, να πω κάτι, μπορεί να ξέφυγε μια φράση και κακώς. Υπάρχει μια, εδώ πέρα τις τελευταίες μέρες ακούγονται σημεία και τέρατα, και ρωτήθηκε ας πούμε για την υπόθεση του Εθνικού Θεάτρου σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και μόνο που δεν υποθύμησε ο άνθρωπος. Δηλαδή μέχρι να αρθρώσει μια απάντηση, δηλαδή να μην έχουμε δύο μετάγειες.
Δεν συμπληθεί. Υπάρχουν τώρα ραδιόφωνα και εκπομπές, όταν τις ακούσεις όλη μέρα, θα βγάλεις όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ και για τα άλλα κόμματα. Εγώ, αν ο κύριος Ξηδάκης δεν θα είναι ξανά υποψήφιος και έχει αποφασίσει να είναι μόνο δημοσιογράφος, θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου. Φαντάζομαι ότι εκείνος του αρέσει αυτή η λέξη. Αλλά άλλο γραπτός λόγος, άλλο μια αποστροφή. Συγκρατώ από αυτό που είπε ο κύριος Παπάς, τη φράση πήγε να αποτυπώσει μια πραγματικότητα. Αυτό κρατάω για την ουσία. Δεν συμφώνησε με τη διατύπωση ο κύριος Παπάς, αλλά ουσιαστικά είπε ότι πήγε να διατυπώσει κάτι που υπάρχει. Δεν κάνω κάποιο λάθος, κύριε Παπά, αυτό λέτε. Λοιπόν, κύριε Σπυράκη, δεν νομίζω ότι θα, συμφωνήσετε μαζί μου. Προφανές ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι εδώ. Ξέρω ότι την παρακολουθείτε τη Νέα Δημοκρατία από τη θέση του Ρωσίου. Και είναι προφανές επίσης ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι εδώ. Επειδή μιλάει, κύριε Σπυράκη, μία φράση μόνο. Τα στελέχη του κύριου Καρατζαφέρη που έχουν αναδειχθεί στη Μαρκίζα και τη διεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν αλλάξει ούτε και ούτε κόμμα από αυτά που υποστήριζαν όταν ήταν με τον Καρατζαφέρη. Ναι. Αυτό ακριβώς αποτυπώνει και σηματοδοτεί τη ραγδαία μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά. Θα μπορούσε, επειδή απευθυνθήκατε σε μένα, μόνο θα απαντήσω και θα δώσω το λόγο στον κύριο Σπυράκη, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εσείς συγκυβερνήσατε με κάποιους οι οποίοι λέγανε πως ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στις 17 Νοέμβρη. Θέλω να πω έτσι. Συγκυβερνήσαμε με τον Πάνο τον Καμένο και σε καμία των περιπτώσεων αυτή η πλειοψηφία δεν μας εμπόδισε, επιτρέψτε μου, να προωθήσουμε προοδευτικές αλλαγές και στα εθνικά ζητήματα που επίσης είναι πολύ έμπειρη η κυρία Σπυράκη και έχει κάνει και διπλωματία δια της πλαγίας, εννοώ το μακεδονικό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε στην κυρία Σπυράκη, συγγνώμη. Κυρία Σπυράκη. Λοιπόν, επειδή ρωτάμε, υποθέτω και συζητάμε την έκφραση του κύριου Ξηράκη. Ναι. Και επειδή νομίζω πως αυτό επεκτείνεται και σε μια σειρά άλλες εκφράσεις που έχουν ακουστεί από διαφόρους στο δημόσιο βίο. Επαναλαμβάνω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι εδώ ότι η χειδαιότητα δεν έχει θέση στο δημόσιο βίο, ειδικά όταν χειδαίες εκφράσεις βγαίνουν από το στόμα πολιτικών στελεχών και πολιτικών προσώπων. Διότι ο κύριος Κυράκης είναι πολιτικό πρόσωπο, εν τη ευρία εννοία, ήμασταν συνυποψήφοι το 2000, αντίπαλοι το 2014, έχει συμμετάσχει στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρουμε όλη τη διαδρομή του, άρα δεν μπορεί κανείς να πει από τη μία μέρα στην άλλη ότι άφησε πίσω την πολιτική του διαδρομή και έγινε δημοσιογράφος. Το ενδιαφέρον όμως και το προβληματικό είναι ότι ο κύριος Παπάς παραδέχεται την ουσία αυτών που και μιλάει για... Δεν είναι λεκτική υπερβολή αυτή, κύριε Παπά, επιτρέψτε μου. Είναι χειδαιότητα και το καλύτερο που είχατε να κάνετε πρέπει να την καταδικάσετε και επίσης πρέπει τουλάχιστον να έχετε ένα σκέλος αυτοκριτικής όταν θέλω να σας θυμίσω μια σειρά από πολιτικά πρόσωπα τα οποία είχατε στην κυβέρνησή σας, την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και οι οποίοι αυτή τη στιγμή ορισμένοι εξ αυτών βρίσκονται και στο μάτι του κυκλώνα λόγω της ευρύτερης χειδαιότητας που εξέπεψε η συμπεριφορά τους. Είναι λοιπόν απαραίτητο από αυτές τις υποθέσεις να τελειώνουμε. Τι εννοείτε, δεν κατάλαβα. Σε όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητο από αυτές τις υποθέσεις να τελειώνουμε, κύριε Παπά. Είναι απαραίτητο να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση όσο σκληρή θέλετε. Και βεβαίως να ακούσω τις διαφωνίες σας με όσα έχουν πει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ήταν στο παρελθόν στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Και να σας πω ότι από την ώρα που ήταν στη Νέα Δημοκρατία άλλαξε και το λεξιλόγιο τους και ο τρόπος με τον οποίο εκφέρονται τα επιχειρήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τίποτα. Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Από εκεί και πέρα ίδια, όμως ακριβώς. Η χειδαιότητα δεν έχει. Πολύ μεγάλη παράταξη. Είμαστε πολύ μεγάλη παράταξη. Δεν είμαστε μαγαζί. Είμαστε πολύ μεγάλη παράταξη. Είμαστε μια παράταξη που ξεκινάει από τη δεξιά και φτάνει στο προοδευτικό κέντρο και στις παρυφές της αριστεράς. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τόσο μεγάλη αποδοχή. Θα σας πει ο κύριος Κεκέρογλου. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Κεκέρογλου, λοιπόν, να ακούσουμε την άποψή του. Στο χωριό μου λένε, κυρία Σπυράκη, μην πολύ ανοίγεστε, μην μπορδασκελώστε. Λοιπόν, θα πει αυτό. Δεν είναι. Εννοεί τη δημοσκόπηση του Κεκέρογλου. Όταν πατάς σε δύο βάρκες, μπορεί να ανοίξει. Ότι οι φίλοι του Κινάλ θέλουν το Μητσοτάκι, αυτό εννοείται. Αυτό. Γι' αυτό δεν το πάτε, κυρία Σπυράκη, τώρα είσαστε κι εσείς. Τώρα δεν ξέρω ποιος μίλησε, αλλά ήθελε να πει κάτι κι αυτός, το είπε. Θα πω όμως εγώ αυτά που θέλω και αυτά που πρέπει. Και αυτό που διαπιστώνουμε, κύριε Παπά, είναι ότι αυτού του είδους η αντιπολίτευση βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Την βολεύει. Διότι πολύ εύκολα τους συσπυρώνει, δεν είναι επί της ουσίας κριτική, δεν είναι αξιόπιστη, αξιωματική αντιπολίτευση αυτό. Εμείς περιοριζόμαστε στο ρόλο της αξιόπιστης αντιπολίτευσης, κάνουμε κριτική πολιτική στις επιλογές της, στις σκοπιμότητες, και στα λάθη της.
και ταυτόχρονα, επειδή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι ο κόσμος ο μη χαμένος σε αυτή την υπόθεση, να είναι λιγότερο χαμένος μάλλον σε αυτή την υπόθεση, να μην χτυπήσει το μάρμαρο των λάθος επιλογών στο κεφάλι του. Γι' αυτό προτείνουμε και ξαναπροτείνουμε λύσεις και συγκεκριμένα μέτρα. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις, επειδή αναφέρθηκε, δεν μου είπατε ποιος ήταν, δεν έχει σημασία. Ερμήνευσα εγώ την κυρία Σπυράκη, εντάξει, είπε κάτι η κυρία Σπυράκη γι' αυτό. Δεν το είπε για αυτόν τον λόγο. Έχουν μια φρασεολογία και αυτοί ότι καλύπτουν όλο το φάσμα. Ξέρετε, το ίδιο φάσμα λέει ότι καλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβετε ότι δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ιδεολογικοπολιτική τοποθέτηση ούτε τίποτα. Άμα καλύπτει τόσο μεγάλο φάσμα, δεν καλύπτει τίποτα. Δεν είσαι τίποτα, θες να είσαι όλα και κρύβεσαι πίσω από αυτό που δεν είσαι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία με αυτήν την αντιπολίτευση, όπως είπα, αυτού του είδους την αντιπολίτευση, βολεύεται. Το ζήτημα είναι όχι να βολεύεται η κυβέρνηση, αλλά πώς θα βγούμε από αυτήν την κρίση που μπαίνουμε με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις. Εκεί στοχεύουμε εμείς. Πάντως τη λέξη δεξιά δεν τη λέτε, κύριε Κικέρογλου. Και είναι, εκπροσωπείται μια παράταξη που είχε συνθήματα για τη δεξιά, δεν ξεχνούσε τη σημαίνει δεξιά. Έλεγε στις συγκεντρώσεις κάτι παθαίνει δεξιά. Δεν λέω ότι είναι ωραίος τρόπος αυτός ο κύριο Ξηδάκη. Φαντάζομαι και ο ίδιος δεν τον εξέφραζε ποτέ. Συγγνώμη, το δεξιά. Αλλά το δεν σας είδα να το. Είναι πολιτική ορολογία. Α, τώρα είναι πολιτική ορολογία. Εγώ νόμιζα ότι μιλούσατε για το κολοδεξιά που είπε. Αυτό νομίζω ότι κανέναν δεν. Εσείς για ποιο μιλούσατε. Για ποιο μιλούσατε. Λέω ότι δεν σας είπα να. Δεν σας είδα εσάς με τη δεξιά, είσαι όλο. Είναι πολιτική. Είναι πολιτική ορολογία αυτό. Είναι πολιτική ορολογία. Ναι, αλλά ο κύριος Παπάς, πέρα από τη λέξη που νομίζω ότι είναι καταδικαστή, ακόμα και από αυτό που την είπε, μίλησε για συγκεκριμένες σχέσεις συγγενικές. ΕΡΕ, ΛΑΟΣ. Εσάς δεν φαίνεται να σας ενοχλούν και πολύ αυτά. Καμένος, ΕΡΕ, ΛΑΟΣ. Παπακριστόπουλος, Ζέτα Μακρύ, όπως λένε την Μακρύ, Ραχίλ Μακρύ. Είναι ο Χαϊκάλης, είναι ο κύριος Μαυραγάνης. Όλοι αυτοί είναι συγκυβερνήτες του κυρίου Παπά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα πούμε τώρα. Θα απαντήσω, να απαντήσω. Και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά θα λέμε τώρα. Εμείς κάνουμε κριτικές πολιτικές θέσεις. Η δεξιά αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο φάσμα που έχει ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Αυτό το οποίο υπόθηκε επί της ουσίας, ο πολιτικός φιλελευθερισμός, αφορά και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Αυτή ήταν η αναφορά. Ο πολιτικός φιλελευθερισμός. Η Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει όμως με τον κοινωνικό φιλελευθερισμό και κυρίως με τον νέο φιλελευθερισμό. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα λοιπόν, να πω εγώ την έκφραση αυτή δεν τη λέω. Λοιπόν, η δεξιά, κάτι η δεξιά παράταξη λοιπόν έχει αυτή την αντίληψη. Ναι, αυτό είπα, το εμπνεύσε εσύ. Εδώ έλεγε απόψε πεθαίνει η δεξιά, δεν λένε τώρα στα. Το φώναζε ο από κάτω κόσμος. Εντάξει. Δεν το λέγανε. Τώρα, επειδή είμαι μεγάλος και δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι παραποιείται τα πράγματα. Όχι, το φώναζε κάτω κόσμος συγκεντρώσει. Ο κύριος Ξηδάκης τελικά είπε δεξιά ή κολοδεξιά. Είπε κολοδεξιά. Και δεν ξεχάνω τι έλεγε. Μισό λεπτάκι. Ο κ. Παπάς κάτι θέλει να πει και πρέπει να πει κιόλας. Έχει δουλέψει τις γωνίες. Αναφερθήκατε στο ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, νομίζω ότι είστε μία από τα ίδια. Κύριε Γεγέρογλου, θέλω να πω κάτι. Ναι, κύριε Παπά, πέστε. Το κίνημα αλλαγής δοκίμασε μία συνταγή, συγκυβέρνησε με τη δεξιά του κυρίου Σαμαρά και νομίζω ότι πλήρωσε ένα πολιτικό τίμημα. Δεν μπορώ εγώ να πω ποιες επιλογές θα κάνει, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να αξιολογήσουμε. Η δεξιά λοιπόν του κύριου Μητσοτάκη, η ακραία δεξιά του κύριου Μητσοτάκη, ναι, έχει μπει σε έναν ολισθηρό κατήφορο και αυταρχισμού και ακραίων οικονομικών μέτρων. Έχουμε τις χαμηλότερες δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη ύφεση και το μεγαλύτερο αποπληθωρισμό. Όλο αυτό το βάρος σχεδιάζουν να πέσει στον μισθωτό και στη μικρή επιχείρηση. Η κυρία Σπυράκη πριν δεν απάντησε. Έκανε έναν αστεϊσμό ότι της παίρνω συνέντευξη. Λέω και επαναλαμβάνω, ο σχεδιασμός για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι και να περάσει τράπεζες μέσα από τις τράπεζες. Βεβαίως, διότι κατά παραδοχή και των ίδιων των τραπεζιτών, μόνο 30.000 επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια. Λοιπόν, αυτό είναι μια ακραία δεξιά. Κύριε Παπά, νομίζω ότι δεν ακούτε καλά. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Όχι. Νομίζω πως δεν ακούτε καλά. Διότι θα το ξαναπώ. Άκουσα πάρα πολύ καλά, δεν απαντήσατε.
ότι. Άκουσα πάρα πολύ καλά, δεν απαντήσατε. Πράσινα, ψηφιακά και ανθεκτικά έργα. Ναι. Θέλει και τι σημαίνει αυτό. Έργα, αυτό. Και γιατί δεν ενισχύσαμε τις επιχειρήσεις, κυρία Σπυράκη, να πάμε στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Δεν έχω θέμα. Μπορώ να το πω 20 φορές αν χρειαστεί. Εντάξει, ξαναλέτε, αλλά είναι και ένα περιεχομένο. Δεν έχουν κανένα νόημα αυτά που λέτε. Η ελληνική κυβέρνηση. Εγώ λέω να απολογηθεί. Να την ακούσουμε, κύριε Παπά. Επιχειρηματικότητα. Ναι. Κύριε Παπά, να την ακούσουμε, σας παρακαλώ. Μόνο για τη δυσκολία. Ναι, κύριε Ξενακή. Ναι, ναι. Σας ακούμε, κύριε Σπυράκη. Δεν θα μιλήσει ο κύριος Παπάς. Επειδή έχουμε και αυτή την απόσταση. Ναι, ναι. Και δεν είναι καλή και η σύνδεση. Σας ακούμε. Λοιπόν, το ξαναλέω. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων που δανειζόμαστε στο όνομα των παιδιών μας. Και τα οποία πρέπει να τα διαχειριστούμε με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Για να γίνει αυτό, τα χρήματα αυτά πρέπει να αθροιστούν με τα χρήματα που έρχονται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και με χρήματα που θα βάλει ο ιδιωτικός τομέας. Ναι. Χρήματα που θα βάλει ο ιδιωτικός τομέας, το ξαναλέω, σε μεγάλα όρημα έργα. Όλη αυτή η διαδικασία, μην έχετε στο μυαλό σας ότι θα είναι μια διαδικασία ως πόσα λεφτά μας λείπουν. Θα είναι μια διαδικασία μετασχηματισμού της οικονομίας, στην οποία πρέπει να φτιάξουμε θέσεις εργασίας. Σε αυτή την προοπτική, οι επιχειρήσεις τις οποίες εσείς λέτε θα πάρουν χρήματα και μέσω των τραπεζών. Και σε αυτή την προοπτική θα δώσουν δουλειές και σε μικρές και σε μικρότερες επιχειρήσεις. Θα υπάρχουν και οχήματα ειδικού σκοπού, όπως ήδη υπάρχει όχημα ειδικού σκοπού για τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και 400.000 επιχειρήσεις που δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν τραπεζική ενίσχυση. Πήραν χρήματα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όπως είπε ο κύριος Σκυλακάκης στη Βουλή, επίσης μια σειρά από επιχειρήσεις που δεν ήταν επιλέξιμες για τραπεζική ενίσχυση και τραπεζικό δανεισμό, πήραν την επιστρεπτέα προκαταβολή. Έτσι θα γίνει και με την αναθέρμανση της οικονομίας όταν θα φύγει η πανδημία. Όμως να καταλαβαίνουμε τι λέμε, γιατί νομίζω ότι είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Ότι η διαχείριση δεν γίνεται παίρνοντας τα λεφτά και ανοίγοντας το κουκί. Πάντως, η διαχείριση γίνεται με συντεταγμένο τρόπο και με στόχο τη μεγαλύτερη απόδοση στις θέσεις εργασίας. Ένα κήρυγμα λέτε, κυρία Σπυράκη, του Ευαγγελίου Πισαρίδη. Συγκρατώ, κύριε Παπά, ένα εγώ άκουσα μια φράση. Άκουσα μια φράση ότι θα πάρουν και μέσω τραπεζών, είπε. Όχι μόνο μέσω τραπεζών. Αυτό, πώς αυτό... θα πάρουν μέσω τραπεζών, κύριε Ξενάκη, έτσι, αφού τις πετάνε έξω τις επιχειρήσεις. Ναι, άκουσα να λέει την κυρία Σπυράκη. Τις πετάνε έξω, το λένε οι ίδιες οι τράπεζες. Οι τράπεζες λένε ότι μόνο 30.000. Μπορώ να μιλήσω κι εγώ. Επιτρέψτε μου, κύριε Γεγέρα, μου ένα σχόλιο μόνο και σταματώ. Λέω. Οι ίδιες οι τράπεζες λένε ότι μόνο 30.000 επιχειρήσεις από τις 700.000 που έχουν στην Ελλάδα, ναι, είναι επιλέξιμες. Μάλιστα. Και βλέπουμε το παράδοξο. Οι Ευρωπαίοι να λένε ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης να τα διανύμετε μέσω της EBRD και της EIB, των επενδυτικών δηλαδή βραχιώνων της Ευρώπης. Και η Ελλάδα λέει όχι μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Να μείνουν δηλαδή κύριε αυτά τα χρήματα για τους λίγους και τους εκλεκτούς. Για να διανοηθεί. Όχι, καταλαβαίνω πολύ καλά. Εσείς κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Όπως καταλαβαίνει και ο επιχειρηματικός κόσμος, κυρία Σπυράκη. Για να υπάρχει τραπεζικό σύστημα, για να υπάρχει δυνατότητα ακόμα και μικρότερη. Σοβαρά, τι συζητάμε τώρα. Πάντως οι μικρές επιχειρήσεις δεν είναι πολύ ευχαριστημένες από τις τράπεζες. Καταλάβαμε. Κυρία Σπυράκη, δεν είναι και πρώτερος πολύ έντιμος ο πρώτερος βίος των τραπεζών σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Όχι, κύριε Καραμέρο, δεν είναι. Αυτό είναι και το θέμα. Έχει και πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά το εργαλείο του Investigiu, το οποίο δεν διατέθηκε στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μην επαναληφθεί. Δεν είναι. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Όμως γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να βρίσκουμε και άλλες λύσεις. Λύσεις που θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις που μπορούν να είναι βιώσιμες και να συνεχίσουν την μια επόμενη φράση, μέρα. Ο κύριος Γεγέραγλου, πριν πάμε τρία στοιχεία και την πρότασή μας. Η ρευστότητα που δόθηκε μέσω τραπεζών ήταν κατά 75% ικανοποίηση των ετοιμάτων των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, κατά 50% των μεσαίων και κατά 15% μόνο των μικρών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Η πρότασή μας ποια είναι? Επειδή εμείς δεν θέλουμε να μείνει στην άκρη το τραπεζικό σύστημα, αλλά να υποχρεωθεί να συμμετέχει στη ρευστότητα και στο πρόγραμμα ανάκαμψης. Πώς θα γίνει αυτό? Τριμερής χρηματοδότηση των πολιτικών, ταυτόχρονα αξιοποίηση των εμπόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου, εγγύηση του ελληνικού δημοσίου προς τις τράπεζες για τη χρηματοδότησή τους, και έτσι θα έχουμε τριμερή χρηματοδότηση, όχι με τραπεζικά κριτήρια, αλλά με τα κριτήρια που η ελληνική κυβέρνηση
η ελληνική πολιτεία θα θέσει. Αυτή είναι η λύση. Πρέπει να πάμε. Όχι. Ωραία. Να μείνει στην άκρη το τραπεζικό σύστημα να λουφάρει. Θα γυρίσουμε. Θα τα 50 δισεκατομμύρια. Έχει πάρει 50 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Κέντρική Τράπεζα. Τι θα λοιπόν, τα κάνει αυτά. Θα γυρίσουμε σε εσάς. Κάθε βράδυ αυτή την ώρα δίνουμε το λόγο και στους τηλεθεατές μας. Να πάμε λοιπόν πρώτα στην κυρία Ελένη Ζαφυροπούλου. Καλησπέρα κυρία Ζαφυροπούλου, σας ακούμε. Ζαφυροπούλου, σας ακούμε. Καλησπέρα σε όλους και ιδιαίτερα στην κυρία Σπυράκη. Οι κυρίες άλλες προηγούνται. Ναι, πέστε μας, τι θέλετε να πείτε. Όλα καλά. Θα ήθελα να πω ότι ο εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας σας εξήγησε όλα από την αρχή για το χιονιά. Αυτή την άλλη τρομερή κατάσταση. Όλοι αντιδρούσατε. Κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Κύριε Παπά, δεν σας ωφελεί αυτό. Και εσάς, κύριε Καραμέρο, δεν σας ωφελεί. Σας ζημιώνει. Προσέξτε πώς μιλάτε. Ερωτήσεις κάναμε, κυρία Ζαφυροπούλου. Ενωθείτε όλα τα κόμματα μαζί. Κυρία Ζαφυροπούλου, κυρία Ζαφυροπούλου. Να με συγχωρείτε. Να αποφύγετε τη χώρα. Όχι να κοιτάζετε ποιος θα πει το αντίθετο. Λοιπόν, ακούσαμε. Να αποφύγετε τη χώρα. Η χώρα έχει ανάγκη. Έχει την πανδημία, έχει το χιονιά. Λοιπόν, κυρία Ζαφυροπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ερωτήσεις κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ευχαριστούμε πολύ και γι' αυτό δίνουμε το λόγο σε εσάς. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κοντομινά. Καλησπέρα, κυρία Κοντομινά. Καλησπέρα σας, κύριε Κοντομινά. Σας ακούμε. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αισθάνομαι πραγματικά ντροπή να με κυβερνά μία κυβέρνηση τελείως αποτυχημένη του Μητσοτάκη. Και θα αναφερθώ, είναι πολύ τομείς που μπορώ να αναφέρω. Ένα θα αναφέρετε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Προσωπικά, το πιο σημαντικό. Σαν επιδίδα πολίτης που παίρνουν αποφάσεις για μένα χωρίς εμένα. Έπρεπε να κάνω μία επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Μου έβαλαν εισιτήριο για το νοσοκομείο. Περίμενα τρεις μέρες και ήταν επίγον περιστατικό. Ναι. Καμία απάντηση και με ανάγκασαν να πάω να κάνω το χειρουργείο μου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο πληρώνοντας ένα σωρό λεφτά. Κυρία Κοντομινά, σταματάει εδώ. Έπρεπε να πάω σήμερα για απαραίτητες εξετάσεις και θέλω να σας αναφέρω ότι από το Αγκορδέον πήγαμε στο lockdown το σκληρό και σας πληροφορώ ότι έκανα από την Καλλιρόης μέχρι να φτάσω στο γυροκομείο στην Κηφισίας που είναι από πίσω το θεραπευτήριο 35 λεπτά. Λοιπόν, το κρατήσαμε, είναι... το κρατάμε, δεν απεριόρισε ο χρόνος για όλους. Έτσι είναι λίγος ο χρόνος, αλλά νομίζω ότι προλάβατε και είπατε αυτό που θέλατε να πάτε, που να πείτε, συγγνώμη. Πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Το Πασόκ. Δεν πειράζει. Και το Κινάλ βρωμάει και ζέει. Γιατί το λέτε είναι αυτό. Είναι εγκληματική οργάνωση. Ναι, όσο, καλά τώρα, εντάξει. Όχι. Λοιπόν, φτάνει. Γεια σας κύριε Παπαγεωργίου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον κύριο Παπαγεωργίου. Έχουμε πει ότι. Για όλα τα κόμματα. Λέμε για όλους και προφανώς και όλα αυτά. Ναι, αλλά σε πλαίσια ευπρέπειας και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι. Το έχουμε πει αυτό και το έχουμε και γενικώς το 95%. Και ευκαιρία να μας πει για τη Χαλκίδα, γιατί πάμε έχω στον κύριο Γεωργακόπουλο και χιόνια. Στον κύριο Κώστα Γεωργακόπουλο, καλησπέρα κύριε Γεωργακόπουλε, σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Ξενάτη, καλησπέρα στο πάνελ. Προς ενημέρωση του σταθμού, η τρίτη παράλληλος τη Συγκρού στο ύψος του Ωνάσιου έχουν ασπρίσει τα πάντα. Τα πάντα, το λέγαμε από πριν. Από εκεί και πέρα. Ακούσαμε απόψε ότι έκλεισαν η Εθνική Οδός. Ναι. Η Εθνική Οδός το 2009 ξεπουλήθηκε στις εταιρείες. Γιατί η κυβέρνηση και το Υπουργείο ασχολείται με την Εθνική Οδός και δεν τους είπε κύριοι όταν έκαναν τη σύμβαση αν κλείσει ο δρόμος σου παίρνω την άδεια. Μάλιστα. Εγώ πληρώνω 151 χιλιόμετρα μέχρι την Αρκίτσα, ναι. 13 ευρώ πήγε. Το είπαμε και εμείς πριν ότι είναι πολλά τα λεφτά μέχρι Θεσσαλονίκη. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Μίχο. Καλησπέρα κύριε Μίχο και σε εσάς. Σας ακούμε. Καλησπέρα στον κύριο Μίχο. Ναι, ναι. Ναι, σας ακούμε κύριε Μίχο. Σας ακούμε. Δεν σας ακούω. Σας ακούμε όμως εμείς. Ναι. Θέλω να δηλώσω το εξής. Η απόφαση του κυρίου Χρυσοχοίδη για την διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό ήταν πάρα πολύ σωστή. Σας μιλάω διότι έχω μια εμπειρία 15 ετών που παράσχω βοήθεια στους εγκλωβισμένους από τις νταλίκες, από τα λεωφορεία και από τα γιοταχή, τα οποία
οι επιβάτες τους έχουν εγκλωβιστεί στην Εθνική Οδό από τα χιόνια. Μία ταλίκα, κύριε Παπά, σε πέντε πόντους χιόνι, εάν τυπλώσει, ναι, για να ανασυρθεί... Μα αυτό το είπαμε. Λοιπόν, λοιπόν, δεν θέλω να κάνω προσωπικές αναφορές, παρακαλώ. Ένα φοβερό μπλοκάρισμα με αποτέλεσμα η αστυνομία να μεταφέρει κουβέρτες, νερά και τρόφιμα. Κύριε Μίχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι αναλυτικός αλλά ευπρεπώς αναφέρατε και ποια είναι η δική σας άποψη. Άκουσε ο κύριος Παπάς τη δική σας εκτίμηση. Εντάξει, προφανώς κάποιοι θα συμφωνήσουν και κάποιοι θα διαφωνήσουν. Πάμε στον κύριο Ξανάκη. Για τα βαρέα οχήματα όλοι συμφωνούμε, κύριε Ξανάκη. Το είπατε από την αρχή, κύριε Παπά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο και στον κύριο Δρακάκη. Καλησπέρα, κύριε Δρακάκη, σε εσάς. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως, ακούω, μια χαρά. Καλησπέρα και στο πάνελ και ιδιαίτερο στον κύριο Κεγκέρογλου. Λοιπόν, πέστε μας. Λοιπόν, ήθελα να κάνω έτσι μια τοποθέτηση σχετικά με το κλείσιμο των εθνικών δρόμων και άλλη μια ιδεολογική τοποθέτηση. Κάντε μας ό,τι προλάβετε. Πέστε μας. Λοιπόν, ο κύριος Χρυσοχοίδης έκλεισε την... Ναι, έκλεισε την Εθνική Οδό πριν προλάβει να κλείσει από μόνη της. Δεν είναι δυνατόν. 7 μέρες πριν, 6-7 μέρες οι επιστήμονες να έχουν ενημερώσει την κυβέρνηση και αυτή αγρονηγόρασε. Λοιπόν, αλλά ο κύριος Χρυσοχοίδης, ξέρω, έχει μάλιστα προβλήματα δικά του εσωτερικά, δεν ξέρω τι ακριβώς. Λοιπόν, για το ιδεολογικό πρόβλημα που ακούστηκε εκεί, ότι και έχει λοιπόν μεγάλη ευθύνη και ο κύριος Γεγέρογλου εκεί. Λοιπόν, φτάνει νομίζω, δεν έχουμε άλλο χρόνο γιατί πρέπει να βγάλουμε, πρέπει να έχουμε και άλλους τηλεθεατές. Ένα ακόμα τελευταίο τώρα, δεν έχουμε για το ιδεολογικό, θα συζητήσουμε ένα άλλο βράδυ. Αυτό για τη δεξιά και λοιπόν, το για τη κέντρο δεξιά, νομίζω έτσι, είναι. Ναι, που... Εσύ το προκάλεσε αυτό το καραμέρο. Εγώ, εσύ ρωτήσατε για τον λοιπόν, κύριο. Λοιπόν, στον κύριο Οικονομάκο και τελειώνουμε μαζί του. Καλησπέρα κύριε Οικονομάκο. Οικονομάκη. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Ήθελα να πω ότι η απόφαση τη κυβέρνηση να κλείσει τι εθνικέ οδού ήταν πολύ ορθή. Η αντιπολίτευση δεν τήρησε σωστή στάση, διότι αν είχε πει η κυβέρνηση ότι δεν κλείνει τις εθνικές οδούς, θα έλεγε να τις κλείσει για να μην εγκλωβιστούν τα άτομα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι υπεύθυνη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν έχουμε σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση λοιπόν, και μια κυβέρνηση χωρίς αντιπολίτευση δεν ενεργεί το δημοκρατικό. Ευχαριστούμε πολίτευμα και εσάς. Τώρα θα ήθελα γυρίζοντας, όπως είδατε, υπάρχουν ένθεν κακήθεν απόψεις από τους τηλεθεατές μας. Ένα σχόλιο για να κλείσουμε τελευταίο, κύριε Γεγέρογλου, από εσάς. Ένα σύντομο σχόλιο. Αναφέρθηκαν και σε μένα. Ναι, ναι. Δύο πράγματα θα πω. Το ένα ότι εμείς μαχόμαστε τις δεξιές πολιτικές και δεν μαχόμαστε τις χήμερες. Έχουμε γρήγορα μπορείτε, ζητήματα. Ναι, έχουμε να ναι. Lockdown, ναι, και κλείσιμο εθνικών δρόμων. Και λέμε την ώρα που κλείνει ο δρόμος, ήταν σωστή απόφαση? Το ερώτημα, ναι, το πραγματικό είναι, μπορούσε η κυβέρνηση να κρατήσει ανοιχτό το δρόμο? Μάλιστα, μπορούσε λοιπόν να κρατήσει ανοιχτή την κοινωνία και την οικονομία? Λοιπόν, αυτό ωραία είναι το ερώτημα. Λοιπόν, κύριε Παπά, ναι, εσείς δεν έκανε αυτά που έπρεπε για να κρατηθούν, ναι, τον κύριο Παπά, δρόμοι, παρακαλώ, ναι, παρακαλώ. Δεν έκανε αυτά που έπρεπε για να μην υπάρχουν. Είμαστε περίπου μία ώρα στον αέρα. Κύριε Παπά, να ακούσουμε και εσάς πολύ σύντομα. Εάν είχαμε εισακουστεί εμείς, η ύφεση θα ήταν πάρα πολύ λιγότερη. Δεν θα ήμασταν πρωταθλητές στην ύφεση, στην ανεργία και στον αποπληθωρισμό στην Ευρώπη. Και δυστυχώς όλες αυτές οι επιλογές γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους την επιλογή της Dolce Vita. Μάλιστα. Κυρία Σπυράκη, εσείς να κλείσετε. Αν είχαν εισακουστεί από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαμε δώσει όλα τα χρήματα στην αρχή και αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε μαντήλι να κλάψουμε, δεν θα μας δάνειζε κανείς. Θα είχαμε τελειώσει και με τα 2,7%. 37 δεν σας αφήσαμε, κυρία Σπυράκη. Μάλιστα. Αν ξέραμε τον τρόπο με τον οποίο στα 23 θα τα πάτε στο τέλο μέσα, ναι, θα τον ήξερε, ναι, και η Γερμανία, θα τον ήξερε και η Αυστρία, θα τον ήξερε και η Τσεχία, λοιπόν, που έχουν κλείσει και τα σύνορά του. Λοιπόν, θα σας παρακαλούσα την πανδημία και τα φυσικά φαινόμενα να τα αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη αίσθηση ότι αφορούν περισσότερους από μία χώρα. Κυρία και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις σας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.